Γεια σα, αγαπητοί φίλοι. Έχουμε δει τον κύριο Φιντάν, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και την Τουρκία, να προκαλούν τι τελευταίε μέρε, λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στην Αθήνα, αύριο στι 10.30 το πρωί, Παρασκευή 8.11.2024 του 2024. Θα γίνει, καταρχήν, έχει μιλήσει για διαφορέ πάλι Ελλάδο-Τουρκία. Ε, την ώρα που δεν υπάρχουν, υπάρχει μία μόνο διαφορά. Η οριοθέτηση ΑΟΣ και η φαλοκρηπίδα κατά την Αθήνα. Κατά το διεθνέ δίκαιο, υπάρχουν κι άλλε: η αυτονόμηση τη Σύμβρου τη Τενέδου, η αποχώρηση των Τούρκων από τα κατεχόμενα τη Κύπρου, η επιστροφή των Ελλήνων στην πόλη μετά των περιουσιών του και ο σεβασμό των θρησκευτικών μνημείων στην Κωνσταντινούπολη και στη Μικρά Ασία, αρχαίων και Βυζαντινών και Ορθοδόξων, και φυσικά η πάυση κάθε πρόκληση από την Άγκυρα. Ε, Πάντω, ο κύριο Φιντάν μίλησε πάλι για διαφορέ, γεγονό που σημαίνει ότι η Τουρκία δεν θα πάυσει και δεν περιμέναμε ότι θα πάυσει όλε τι νέε παράνομε και προκλητικέ διεκδικήσει τη. Επίση, μίλησε για λύση Καζάν-Καζάν στο Αιγαίο και είναι γνωστή η προσπάθεια τη Άγκυρα να μοιραστεί με εμά τη θάλασσά μα ανατολικό του 25ου Μεσημβρινού ή την αδειχοτομήσει το Αιγαίο να αρπάξει όλη την Κύπρο και να βάλει πόδι και στη Θράκη μας. Επιπροσθέτως να πω ότι έστειλαν εχθές αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου ναυτικής συνεργασίας και κατασκοπία CN235 το οποίο έκανε παραβιάσεις και παραβάσεις ενώ κάλεσαν και το ψευδοκράτος στη Σύνοδο Τουρκικών Κρατών για να το αναβαθμίσουν σε κράτος γεγονός που ήδη έχει καταγγείλει το Κυπριακό Πρακτορείο, το Κυπριακό ε, Υπουργείο Εξωτερικών και δημοσίευσε το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Φιντάν, λοιπόν, ε, προκάλεσε κατά αυτόν τον τρόπο και η Τουρκία έχει δώσει συνέντευξη ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην τουρκική εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας Χουριέτ, λίγο πριν συναντηθεί με το Φιντάν. Ε, ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ανάμεσα στα άλλα ότι το όραμά του είναι μια γειτονιά που θα κυριαρχεί μόνιμη ειρήνη και ευημερία. Φτάνει κύριε Γεραπετρίτη αυτό, όπως ορθά έχει πει και ο Πρωθυπουργός και φαντάζομαι το λέτε και εσείς, δεν νομίζω να λέτε κάτι άλλο, χωρίς να υποχωρήσουμε εμείς, έτσι. Γιατί η ειρήνη μπορεί να υπάρξει με δύο τρόπους. Ε, είτε επειδή η ισορροπία δυνάμεων δεν επιτρέπει σε κανέναν από τους δύο να επιτεθεί, είτε γιατί ο Ένας υποχωρεί αμαχητή. Δεν φαντάζομαι εμείς τώρα η Ελλάδα πρώτη φορά να υποχωρήσει αμαχητή, να ξεχάσουμε την ιστορία μας. Τέλος πάντων, ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι έχουν περάσει 15 μήνες από την απόφαση έναρξης του ελληνοτουρκικού διαλόγου και ερμήνευσε τη διακήρυξη ως ορόσημο αμοιβέας βούλησης στη διακήρυξη των Αθηνών, έτσι. Είπε ότι το όραμά του είναι κατά τη διάρκεια αυτή τη περίοδου και οι δύο πλευρέ έδειξαν μια αξιοσημείωτη βούληση να πάρουμε τι διμερεί μα σχέσει σε διαφορετικό δρόμο. Χάρη στο επίπεδο εμπιστοσύνη, φτάσαμε σταδιακά με τον Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία, Χακάν Φιντάν, να μπορούμε να συναντηθούμε ειλικρινά και να αποτρέψουμε κρίσει. Πρέπει να χτίσουμε γερέ γέφυρε φιλία για το μέλλον, χωρί να αγνοούμε τι ιστορικέ εμπειρίε του παρελθόντο. Το όραμά μου είναι μια γειτονιά όπου επικρατεί μακροπρόθεσμη ειρήνη και ευημερία μεταξύ των λαών μας. Ε, ένα από τα πιο συζητημένα θέματα στην Τουρκία είναι ο εξοπλισμός της Ελλάδας, ειδικά στο Αιγαίο, του είπαν οι δημοσιογράφοι της Χουριέτ, ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ε, «Είμαστε εξαιρετικά φιλιρινικός λαός», γιατί το ρώτησαν οι Τούρκοι, εναντίον ποιον σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα όπλα που αγοράστε. Δεν του είπαν όμω πόσα όπλα φτιάχνουν αυτοί και πόσα αγοράζουν, γιατί, αγοράζουμε κι εμείς. Οι, Τούρκοι δηλαδή θέλουν εμεί να παραμείνουμε άοπλοι. Πιστεύουμε στο διάλογο και την ειρηνική επίλυση διαφορών με βάση το διεθνέ δίκαιο και το σεβασμό τη κυριαρχία και τη εδαφική ακαιρεότητα όλων των κρατών, είπε ο Γεραπετρίτη και συνέχισε. Ταυτόχρονα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τι υπάρχουσε απειλέ για την ασφάλεια. Ζούμε σε μια περίοδο γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα που ο κόσμο μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχει ξαναζήσει. Η γενική μα γεωγραφία βρίσκεται στη μέση δύο πολέμων, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Υπό αυτέ τι συνθήκε, συνέχισε ο Υπουργό Εθνική Άμυνα, ο Υπουργό Εξωτερικών, είναι καθήκον, καθήκον μα να διασφαλίσουμε την άμυνα τη χώρα μου και την ενίσχυση τη αποτρεπτική τη δύναμη. Στόχο μα είναι να μην χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιήσουμε τα αμυντικά μα εργαλεία, γιατί αν συμβεί αυτό, η διπλωματία μα θα έχει αποτύχει. Ε, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, το ρώτησαν οι Τούρκοι, η, ερωτη, η ερώτηση αυτή για τα εξοπλιστικά καταλάβατε ότι ήταν προβοκατόρικη. Γιατί δεν μπορεί μια χώρα που κατασκευάζει από ντρόουν αυτοκτονία μέχρι ε, μη επανδρομένα αεροσκάφη, κανονικά οπλισμένα, πάει να φτιάξει μαχητικό το καάν τέταρτη πλά γενιά άρματα μάχη, πυράβλου, στρατηγικού κτλ. Ε, υποβρύχια, ό,τι θέλετε, παραγγέλνει και από το εξωτερικό ε, αεροπλανοφόρα να λέει σε εμά γιατί εξοπλιζόμαστε Αυτό είναι είναι μία ψυχολογική επιχείρηση, είναι προβοκατόρικες ερωτήσεις. Ε, η Ελλάδα, του λένε οι Τούρκοι δημοσιογράφοι, λέει ότι το μόνο πρόβλημα είναι η φαλοκρηπίδα. Το λέει επίμονα. Απ' την άλλη στέλνει μήνυμα ότι δεν αποκλεί το Διεθνές Δικαστήριο. Βλέπετε φίλες και φίλοι πώς ερμηνεύει ο Τούρκος δημοσιογράφος. Σου λέει ενώ μας λέτε ότι το μόνο πρόβλημα είναι η φαλοκρηπίδα και επίμονα το λέτε, Απ' την άλλη πάτε στο Διεθνές Δικαστήριο. Τι υπονοεί ο Τούρκος Δημοσιογράφος. Ότι αφού πάτε στο Διεθνές Δικαστήριο, το Διεθνές Δικαστήριο θα συζητήσει και τα άλλα. Και όταν ο άλλος ζητάει 100 άλλα παράλογα και παράνομα και ένα να πάρει, τελείως φαντάζεται κανείς να χαθεί ελληνικό νησί. Από δικαστήριο. Δηλαδή αυτό που κέρδισαν οι πρόγονοί μας με αίμα να το χάσουμε επειδή κάποιος δικαστή στο Διεθνές Δικαστήριο πήγε να συμβιβάσει τα πράγματα και σου λέει ζητούν 53 νησιά, 118 ας σου δώσω μια νησίδα. Αυτή η ερώτηση της τουρκικής χουριέτ έχει νόημα, δείτε τη. Λοιπόν, δείτε το το νόημα όπως το παρουσιάζω. Θάρι η Ελλάδα της επιφυλάξης της κατά της δικαιοδοσίας. Θέλουν να άρουμε τι επιφυλάξει μα που νομίμω έχουν τοθεί, νομίζω, επί του κυρίου Βενιζέλου στο παρελθόν. Από την άλλη πλευρά, η τουρκική. Ευάγελου Βενιζέλου. Από την άλλη πλευρά, η τουρκική κοινή γνώμη πιστεύει ότι οι πρωτοβουλίε που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντο και στην εδραίωση τη τάξη στο Αιγαίο, όπω τα θαλάσσια πάρκα ή ο σχεδιασμό θαλάσσιων περιοχών, χρησιμοποιούνται για να διαβρώσουν το status quo στο Αιγαίο. Είναι πραγματικά ε, όλες όλε οι ερωτήσει είναι στην ουσία προβοκατόρικε πρόκειται περί, μιας ε, ψυχολογικής επιχειρήσεως εναντίον της Ελλάδος δια της συνέντευξης αυτής. Τι να διαβρώσουν. Δεν διαβρώνεται τίποτα. Το στάτους κουβό στο Αιγαίο οριοθετείται από την Ούγκλο, το Διεθνέ Δίκαιο τη Θάλασσα, τη Συνθήκη τη Λοζάνη και των Παρισίων και του Μοντρέ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά αυτό που πάει να διαβρώσει σε κατηγορεί που σύμφωνα με το Διεθνέ Δίκαιο θωρακίζει τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Ο επίδοξος διαβρωτής κατηγορεί τον νόμιμο ως διαβρωτή, σαν να καταγγέλει ο διαρρήκτης τον αστυνομικό ότι διασαλεύει την ειρήνη και την ασφάλεια γιατί δεν αφήνει το ληστή ανενόχλητο να κάνει το έργο του περί αυτού, φίλες και φίλοι, πρόκειται. Πιστεύω το παράδειγμα είναι εύστοχο, αναμένω τα σχόλιά σας. Ε, Είπε λοιπόν ο κύριος Γεραπετρίτης απάντησε σύμφωνα πάντα με τη Χουριέτ. Η Εθνική Κυριαρχία των Κρατών δεν μπορεί να υπόκειται σε συζήτηση ή διεθνή δικαιοδοσία. Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ΑΟΣ με συντονισμένο τρόπο, με αμοιβαία επικοδομητική κατανόηση. Η οριστική λύση του ζητήματος θα είναι καθοριστική για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα και θα αποτρέψει πιθανές εντάσεις. Πιστεύω βαθιά, είπε ο υπουργό της Ελλάδος, η οριοθέτηση της Φαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ είναι η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που μπορεί να τεθεί σε διεθνή δικαιοδοσία. Και αυτή είναι η εθνική θέση, έτσι, η, 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 η θέση της πολιτικής ελληνικής. Γιατί η εθνική θέση περιλαμβάνει και αυτά που διεκδικεί η Ελλάδα από την Τουρκία και σα τα έχω πει πολλέ φορέ. Συνεχίζει ο κύριο Γεραπετρίτη, αυτή δεν είναι μόνο η θέση μα, αλλά και το διεθνέ δίκαιο που απαιτεί η οριοθέτηση τη υφαλοκρηπίδα μεταξύ κρατών με αμοιβέ ή παρακείμενε ακτέ να πραγματοποιείται με συμφωνία βασισμένη στο διεθνέ δίκαιο και ότι αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία εντό εύλογου χρονικού διαστήματο, τα ενδιαφερόμενα κράτη μπορούν να προσφύγουν στο Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγης Βάσει κοινή θέση του ναυτικού δικαίου. Έχω πλήρη επίγνωση τη δυσκολία αυτού του εγχειρήματο, αλλά είναι καθήκον να αγωνιστούμε προ αυτή την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση, είπε ο κ. Γεραπετρίτη, πρέπει να διατηρήσουμε καλή συνεργασία και χρήσιμου διάβλους επικοινωνία. Για τα θαλάσσια πάρκα, απάντησε ο Υπουργό Εξωτερικών στη Χουριέτ. Εάν μου επιτρέπετε, είπε, θα ήθελα να δηλώσω πως πιστεύω ότι η αντίδραση που παρουσιάστηκε σε αυτό το θέμα είναι δυσανάλογη, η ελληνική πλευρά όπως πάντα είναι ανοιχτή και ειλικρινής και δεν έχει καμία πρόθεση να παραπλανήσει δύο θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Πέλαγος, τα όρια των οποίων καθορίζονται με αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια, δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων κρατών. Αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να ενώσουν τους ανθρώπους μας, ειδικά σε μια εποχή που αντιμετωπίζουμε και οι δύο τις ίδιες προκλήσεις. Ε, αυτό θεωρώ ότι είναι φιλοφρόνηση γιατί η προκλήση που αντιμετωπίζουμε εμείς είναι η τουρκική πρόκληση με τα πλοκάμια της στην ελληνική Χερσόνησο, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, ιδίω στη Λιβύη, ενώ η Τουρκία αντιμετωπίζει τις προκλήσεις το πώς θα εξουδετερώσει πιο γρήγορα τους Κούρδους της Συρίας, να εδραιώσει το ψευδοκράτος της, να πατάξει τον κουρδικό αγώνα στο τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν, να ενισχύσει τον εναγκαλισμό, τον ασφικτικό με το φιλοτουρκικό καθεστώς Μπαρζανή των Κούρδων του Βορείου Ιράκ, πώς θα διευρύνει την, ε, τον έλεγχο της Δυτικής Λιβύης, πώς θα δημιουργήσει το τουρκικό ΝΑΤΟ, μέχρι σημαία έφτιαξαν τώρα οι παντουρκιστές και έχει τόσα πώς θα πάρει το 30% από τη Σομαλία, πώς θα διηθεί στρατιωτικά, πώς θα κάνει βάσεις και δοκιμές εκεί και πάει λέγοντας. Δεν έχουμε τις ίδιες προκλήσεις και φίλες και φίλοι ξέρει ο κ. Γεραπετρίτης ότι η Τουρκία εκτός από τις παραδοσιακές πολεμικές τακτικές και τακτικές εκφοβισμού εναντίον της ελληνικής αόζη εναντίον του δικαιώματος της Ελλάδος να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια σύμφωνα με την Ούγκλος, η αμφισβήτηση του FIR Αθηνών, τη ίδια τη ύπαρξη τη Κυπριακή Δημοκρατία, του εύρου του εθνικού εναερίου χώρου που το θέλει στα 6 μίλια από 10 που είναι, σε αυτά βάζει και την προσπάθεια αρπαγή τη έρευνα και διάσωση σε περιοχέ ελληνική ευθύνη, ακόμα και τα θαλάσσια πάρκα. Όλα τα χρησιμοποιεί για να γκριζάρει. Δεν είναι ότι η Τουρκία δεν ξέρει ή παρερμηνεύει. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, ο σχεδιασμό έκλεισε το θέμα με τα θαλάσσια πάρκα. Ο Υπουργό του Θαλασσίου Χώρου στο Αιγαίο αποτελεί υποχρέωση βάσει του δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένα θέμα που η Τουρκία πρέπει να λάβει υπόψη στην ευρωπαϊκή τη διαδρομή. Επίση, ο Γεραπετρίτη είπε ότι η εξομάλυνση ανάμεσα στι δύο χώρε έχει ήδη δημιουργήσει θετικέ συνθήκε για το Κυπριακό. Νομίζω ότι και οι δύο συμμεριζόμαστε την άποψη με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών ότι κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί Χωρί συμβουλευτική στάση και παραγωγική σκέψη. Ε, ένα πρόβλημα κατοχή που ο κατακτητή λέει: Δεν φεύγω, και θέλει να κάνει κράτο τα κατεχόμενα. Συνεχίζει ο κ. Γεραπετρίτη, το ερώτημα ήταν δικό μου, φιλοσοφικό, ρητορικό. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το Γενικό Γραμματέα να συμβάλλει στο διάλογο για την εξέβρεση δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση στο Κυπριακό στα πλαίσια των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Σε έναν κόσμο γεμάτο διαιρέσει. Μια Ενωμένη Ευρωπαϊκή Κύπρο θα αποτελούσε ένα εξαιρετικά ισχυρό παγκόσμιο σύμβολο καθώς και την ευημερία που θα δημιουργούσε για του πολίτε τη. Τόνισε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία συμμετέχουν σε πολλού διεθνεί οργανισμού μαζί και είπε ότι η χώρα του η Ελλάδα υποστηρίζει την ενταξιακή προοπτική τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, αυτό δεν υπάρχει. Τη στηρίζουμε. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η κίνησή μα ε, να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Προοπτική τη Τουρκία είχε και τα θετικά τη είχε και τα αρνητικά ότι συνενούσαμε να παίρνει χρήματα δικά μας η Τουρκία για να εξοπλίζεται γιατί τα ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν και ελλαδικά και κυπριακά χρήματα μέσα ή τη ελληνικά αλλά απ' την άλλη στερήσαμε από τους ευρωπαίους εταίρους μας ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα δικό μας ενώ εκείνοι δεν ήθελαν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έβαζαν μπροστά εμάς, εμείς το καταλάβαμε Βγήκαμε από τη μέση, λέμε θέλετε την Τουρκία, βάλτε τη και έτσι ξεμπροστιάσαμε τους Ευρωπαίους και βγήκαμε εμείς από τη μέση. Αυτό ήταν το θετικό. Έτσι λοιπόν ισχυρίζεται ακόμα ο κύριος Γεραπετρίτης ότι θέλουμε δίθεν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οι θετικέ σχέσει των δύο χωρών θα ωφελήσουν και τι σχέσει Τουρκία-Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε επίση ο Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών ότι η περιοχή δεν αντέχει άλλη ένταση και ότι η Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να ζήσουν ειρηνικά. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό είναι προ το συμφέρον και των δύο μερών. Δεν κολλάμε σε στερεότυπες αντιλήψεις, προσπαθούμε να χτίσουμε μια γέφυρα ανάμεσα στις διαφορές μας και αν δεν μπορεί να χτιστεί μια γέφυρα, τουλάχιστον προσπαθούμε να μην προκαλέσουμε κρίση. Η συνεχής ένταση, η εχθρική ρητορική και ο κίνδυνο σύγκρουση δεν ωφελούν κανέναν. Καταρχήν δεν συμφέρει. Ενώ κατανοούμε την εύλογη επιθυμία τη διεθνού κοινότητα για διατήρηση τη ηρεμία στην περιοχή μα, οι ελληνοτουρκικέ σχέσει δεν καθορίζονται εξωτερικά ...και Δεν καθορίζονται από τρίτου. Πρέπει να βρούμε μόνοι μα το δρόμο προ την ειρήνη και την ευημερία, είπε. Ενώ ο κύριο Φιντάν έκανε λόγο, ο Τούρκο ομόλογό του, για θετικό momentum στι σχέσει Ελλάδο-Τουρκία. Έρχεται λοιπόν αύριο, ...10 και μισή, θα συναντηθεί το πρωί με τον κύριο Γεραπετρίτη. Έδωσε συνέντευξη στα νέα. Ο κύριο Φιντάν είπε ότι υπάρχει θετικό momentum σε ελληνοτουρκικέ σχέσει, γι' αυτό έρχεται τώρα στην Αθήνα πιστεύω θα έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία στι διμερεί σχέσει αν ξεκινήσουμε τη συζήτηση σκεπτόμενοι ότι και η άλλη πλευρά έχει δικαιώματα και προτεραιότητε. Αυτό είναι παγίδα. Η πρώτη η φράση του είναι παγίδα. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ότι και η άλλη πλευρά έχει δικαιώματα και προτεραιότητε. Πού στα ελληνικά, στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα δεν έρχεται ο κύριο Φιντάν να συζητήσει για το καθεστώ των στενών. Δεν έρχεται να, να, να συζητήσει για την Ιωνία, για τον Πόντο, την Ήβρο, την Τένεδο, τα κατεχόμενα της Κύπρου, την πόλη, έρχεται να συζητήσει για το Αιγαίο και θέλει να καταλάβουμε ότι και η άλλη πλευρά έχει δικαιώματα και προτεραιότητες. Πρέπει να προσέχουμε, φίλε και φίλοι, εγώ από αυτά που βλέπω από τους Τούρκους, δεν περιμένω κάποια θετική εξέλιξη, εξομάλυνσης, ε, επί του πεδίου, ίσως τα λόγια, εκτός αν υποχωρήσουμε, που θεωρώ ότι δεν θα υποχωρήσουμε. Λοιπόν, συνέχισε ο κύριος Φιντάν, προκλητικός από την αρχή, λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και των δύο πλευρών, ενώ ενοχλούνται όσοι αντλούν κέρδη από την κρίση. Εάν δεν μπορούμε να τα καταλήξουμε σε ολοκληρωμένε λύσεις, ως αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου, θα προσφύγουμε στη διεθνή δικαιοδοσία για μια ολιστική προσέγγιση. Τακ, δεύτερη φράση, δεύτερη πρόκληση, διεθνές δικαστήριο, ολιστική προσέγγιση. Ποια θα είναι. ΑΟΣ, η φαλοκρηπίδα, αποστρατιωτικοποίηση νησιών, παράνομε και γελίε τουρκικέ διεκδικήσει εναντίον ελληνικών νησιών που αναφέρονται ρητό, τα πάντα. Δεν υπάρχει βράχο που να μην αναφέρεται και είναι δύο οι δικλείδε τη συνθήκη τη Λοζάνη που αναφέρει ότι τα νησιά του Αιγαίου δίδονται στην Ελλάδα πλην Ήμβρου, Τενέδου και Λαγουσών υποκαθεστώς αυτονομίας Ήμβρος και Τένεδος, και η Τουρκία περιορίζεται στα τρία μίλια από τη Μικρά Ασία. Πέραν των τριών μιλίων, πάσε οι νησί είναι, είναι ελληνικές, ακόμα και αν δεν κατονομάζονται. Και των Παρισίων αναφέρει ονομαστικά τα μεγάλα δωδεκάνησα και επαρακείμενε αυτόν νήσι. Και όμως η Τουρκία θέλει ολιστική προσέγγιση, θέλει να μας κάνει ολιστική θεραπεία η Τουρκία, να μας αρπάξει στη νοητή γραμμή του 25ου Μεσημβρινού τα πάντα. Αυτό θέλει. Σε κάθε περίπτωση με τον Γιώργο, συνεχίζει ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, εννοεί τον κύριο Γεραπετρίτη, θέσαμε τα θεμέλια του σημερινού μα διαλόγου, κάνοντα μια μακρά συζήτηση, ενώ υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό για την Τουρκία να διατηρηθούν λειτουργικοί διάβλοι διαλόγου με την Ελλάδα στο θέμα τη μετανάστευση ενώ για το ζήτημα των θαλασσίων πάρκων προσδοκεί συνεργασία με τη χώρα μας στο Αιγαίο. Αλήθεια, γιατί να μην συνεργαστούμε αν φτιάξει η Τουρκία θαλάσσια πάρκα στην Προποντίδα ή στη Μαύρη Θάλασσα. Να συνεργαστεί με εμά. Ό,τι δικαιώματα έχουμε εμεί αυτή τη στιγμή στι ακτέ του πόντου ή τη ε, Παφλαγωνία στη Μαύρη Θάλασσα, ίδια δικαιώματα έχουν και οι Τούρκοι στο Αιγαίο πέραν των τριών μιλίων. Γιατί να μην συνεργαστούμε και εμεί με εκείνου στη Μαύρη Θάλασσα. Σοβαρά τώρα. Λοιπόν, τέλο πάντων, επιπροσθέτω έχω κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και χθε ακόμα για τα τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οι Τούρκοι δεν ξέρω αν αναφέρονται σε εμά ή σε άλλα ελληνικά μέσα. Πάντω, κάνουν λόγο για ελληνικά δημοσιεύματα. Εγώ έχω κρούσει πολλέ φορέ τον κόδωνα του κινδύνου για τα ΑΝΚΑ Που δεν μου αρέσουν καθόλου. Ένα από αυτά βλέπετε πίσω μου στην οθόνη σας, με φόντο το FIR Αθηνών, νοτιοανατολικά κυριαρχεί το FIR Λευκοσία, δεν φαίνεται στο χάρτη εδώ. FIR Αθηνών με ελληνικό ραφάλ F3R και από κάτω το τουρκικό Tai Anka 3, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου γιατί είναι βαριά οπλισμένο, έχει μεγάλο βεληνικέ και είναι σύγχρονο και έχει και stealth χαρακτηριστικά κατά του Τούρκου. Οι Τούρκοι λοιπόν λένε και συγκεκριμένα η Ενσόν Χαμπέρ ότι έχει τραβήξει λέει, την προσοχή το Anka 3, το τουρκικό και ελληνικά δημοσιεύματα αναφέρονται σε αυτό. Σας λέω, δεν ξέρω αν αναφέρεται σε εμά. Εμείς από την αρχή έχουμε κάνει εκπομπή και έχω πολλές φορές, τελευταία εχθές, πει ότι με ανησυχεί αυτό το ντρόουν. Η χθεσινή εκπομπή είχε γίνει διότι σας είχα πει ότι κατάφεραν οι Ουκρανοί να ξεπεράσουν χίλια χιλιόμετρα με ντρόουν αυτοκτονίας και να χτυπήσουν τον, τον ρωσικό στολίσκο της Κασπίας. Ο κύριο στόχο τη Τουρκία λένε είναι να επιτύχουν στρατηγική κυριαρχία στο Αιγαίο. Ε, και να παράγουν ελληνικά δημοσιεύματα για το τι μπορεί να επιτύχει το τάει 1 εναντίον ε, που φέρει και πυράβλους εναντίον στρατηγική σημασία στόχων τη Ελληνική Άμυνα, όπω κέντρα διοίκηση, αποθήκε πυρομαχικών κτλ. Ε, έχω πει. Δεν μα κατονομάζει, μάλλον σε εμά αναφέρεται, δεν ξέρω αν έχει κάνει κάποιο άλλο δημοσίευμα, θα το δούμε. Γιατί εγώ έλεγα ότι πρέπει να τοποθετηθεί το αντιδρόν σύστημα Κένταυρος και να αναβαθμιστεί η αεράμινα σε στρατηγική σημασία σημεία της ελληνικής επικράτειας και έχω πει ότι ε, οπωσδήποτε έχει κατά πάσα πιθανότητα τοποθετηθεί από το καλοκαίρι του 2022 και άλλο αντιδρόν σύστημα υποκαθεστώς κάποιας μυστικότητας. Ε, υπάρχει διαρροή αλλά δεν ξέρουμε ποιο σύστημα είναι αντιτρόν σύστημα. Απ' την άλλη φωνάζουν οι Τούρκοι, ε, βουλευτή τους, χρησιμοποιούν λέει οι Αμερικανοί τη Ρόδο αντί για το Ιντσιλίκ, αλλά και οι Καναδοί. Φυσικά η Τουρκία έχει αποσκυρτήσει σε μεγάλο βαθμό, de facto από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία και το ΝΑΤΟ χρησιμοποιεί τη Σούδα, την Αλεξανδρούπολη, την Κύπρο, τη Ρόδο έναντι του Ιντσιλίκ, το οποίο σιγά σιγά θα σβήσει ως να το εκυβάσει, είναι ξεκάθαρο. Απ' την άλλη επελάβνουν και στη Βόρεια Αφρική είναι Νεοοθωμανοί εκτός από τη Λιβύη τώρα και στην Αίγυπτο διεισδύουν αφού δεν πείθουν τον πρόεδρο Σίση να κάνει αμυντικές συνεργασίες και συμπαραγωγές μαζί τους ή να διαμοιράσουν την ελληνική ΑΟΣ, ελλαδική και κυπριακή διεισδύουν με άλλο τρόπο όπου φάνε πόρτα στα στρατιωτικά, διεισδύουν οικονομικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά τώρα ιδρύουν πανεπιστήμιο στο Κάιρο. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρολ Οσβάρ, είπε ότι το Αιγυπτιακό Υπουργείο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και Επιστημονικής Έρευνας μαζί με το Τουρκικό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης αποφάσισαν την ίδρυση πανεπιστημίου στο Κάιρο. Δείτε το, την εκπομπή που θα ακολουθήσει με τα υπόλοιπα που κάνουν από τάμπλετ σε μαθητές μέχρι ραδιοφωνικούς στρατιωτικούς σταθμούς στην ελληνική Χερσόνησο, ό,τι θέλετε. Μια καινούργια είδηση είναι ότι ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, ο οποίος τα πήγε καλά από το καλοκαίρι του 2022 μέχρι το καλοκαίρι φέτος, δύο χρόνια, τώρα άρχισε και αυτός το προσφυλή σπορ της Γερμανίας να εξοπλίζει την Τουρκία, να την κάνει αστακό με τορπίλες, γιουροφάιτα, αντιαεροπορικά, είπε τώρα ο κύριος Σόλτς ότι μετά την αποχώρηση του κόμματο των Ελεύθερων Δημοκρατών από το κυβερνητικό συνασπισμό θα ζητήσει από την Bundestag ψήφο εμπιστοσύνη στις 15 Ιανουαρίου. Αν το αποφασίσουν οι βουλευτές, οι εκλογές θα μπορούσαν να διενεργηθούν το αργότερο στο τέλος Μαρτίου. Αυτά. Εμείς ελπίζουμε πάντα στην ενεργοποίηση του άξονα Ελλάδος-Γερμανίας-Αθηνών-Βερολίνου της ιστορίας της Ευρώπης που είναι η Ελλάδα με την οικονομική ατμομηχανή που είναι η Γερμανία, η στρατηγική σημασία της Ελλάδας και η άμυνα των νοτιοανατολικών συνόρων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τη Γερμανία, Αυτό ο άξονας θα ήταν ανίκητος για την Ευρώπη και τα κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα, αλλά θέλει πολιτικούς οι οποίοι βλέπουν το δάσος, βλέπουν το δέντρο. Δεν έχει μέλλον η Γερμανία με την Τουρκία, κύριε Σόλτ το μέλλον της Γερμανίας ως υπερδύναμη είναι ως ηγέτιδα οικονομική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό περνά μέσα από την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Καλά τα είχατε πάει ως τώρα, γιατί να τα χαλάσετε στο τέλος. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποιήστε τη. Να είστε όλοι καλά, αγαπητοί φίλοι, γεια σας.